να πάμε να συναντήσουμε. Δεν ξέρω πού είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα πάμε κάπου στον δρόμο να βρούμε τον Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Λαθουράκη. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου διοργανώνει μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Θα μιλήσετε για την υγεία στα χρόνια της κατοχής. Ναι, αύριο το πρωί στις 9 ώρα στην αίθουσα Ανδρόγειο συνδιοργανώνουμε με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου, μια πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω εκδήλωση, η οποία για πρώτη φορά είχαμε προσπαθήσει πριν 4 χρόνια, αλλά ήταν οι μέρες του κορονοϊού, οπότε και δεν έγινε. Και τώρα νομίζω είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την υγειονομική περίθαλψη και το ρόλο των υγειονομικών, των γιατρών, των νοσηλευτών στα χρόνια της κατοχής 1941 με 1945 στο νομό Ηρακλείου. Mm-hmm. Πολύ δύσκολα χρόνια και φαντάζομαι ότι θα ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η παροχή υγείας, η υγειονομική περίθαλψη. Προφανώς η υγειονομική περίθαλψη ήταν εξαιρετικά δύσκολη, γι' αυτό και αυτό το αφιέρωμα νομίζω σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν με μέσα πολύ δύσκολα, κάτω από πολύ κακές συνθήκες, υπό την πίεση της γερμανικής κατοχής και ανέδειξαν μια πολύ μεγάλη δράση και ανθρωπιστική και κοινωνική και βέβαια ιατρική. Θα μέσα από βιογραφίες και άλλες μαρτυρίες νομίζω ότι αύριο θα είναι μια πολύ συγκινητική πάνω απ' όλα εκδήλωση. Πολλές ομιλίες, εξαιρετικό ενδιαφέρον και βλέπουμε ότι θα φωτιστεί μεταξύ άλλων κύριε Λαθουράκη και η υγειονομική υπηρεσία στρατού κατά την έτσι, χρονική περίοδο της γερμανικής εισβολής. Ναι, ναι. Οι ομιλίες είναι πάρα πολλές. Είναι γιατί αφορούν νομίζω και πολλές βιογραφίες, πολλά αφιερώματα σε ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία εκείνη την περίοδο και θα έχουμε και στοιχεία για το πώς λειτουργήσαν υγειονομικά οι μονάδες υγείας κάτω από το ναζιστικό ζυγό και πώς αντιμετωπίστηκαν καταστάσεις και λοιμώξεις που υπήρχαν τότε όπως η φυματίωση αλλά και το βασικό, η πείνα, η ανέχεια η οποία ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα φανταστούμε το τι βιώσαν τότε οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο. Και τα μέσα που είχαν οι υγειονομικοί, δηλαδή οι γιατροί, με τι μέσα, πώς κατάφεραν να κάνουν υγεία. Και τα μέσα και φανταστείτε και το γερμανικό ναζιστικό ζυγό, το οποίο πώς τους επέβαλε να ασκήσουν την ιατρική σε αυτή την περίοδο. Και με τι διωγμούς και με τι φαντάζομαι απειλές. Και ακόμα και για τη ζωή τους, το πώς θα λειτουργούσαν μέσα σε αυτή την... Βέβαια, όλοι νομίζω μπορούμε λίγο πολύ να φανταστούμε. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, κύριε Λαθουράκη, βλέπουμε, μας δείχνουν και οι συνάδελφοι την πρόσκληση, μας δείχνουν τα στοιχεία αύριο το πρωί στις 9 στην αίθουσα Ανδρόγειο, σωστά? Ναι, ξεκινάει στις 9. Νομίζω ότι είναι συμπυκνωμένο το πρόγραμμα. Θα πάρουμε όλο το πρωινό και το μεσημέρι. Και η είσοδος είναι ελεύθερη και ανοιχτή δωρεάν για για όλους βέβαια, είναι ανοιχτή βέβαια, ναι εννοείται, είναι ανοιχτή για όλους. Θα έχει νομίζω εξαιρετικό ενδιαφέρον και για μας τους υγειονομικούς αλλά νομίζω και για τον απλό κόσμο ο οποίος θα δει πράγματα και θα ακούσει για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ. Και θα μάθουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε, έτσι. Όχι, δεν γνωρίζουμε, ούτε εμείς τα γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να φανταστούμε νομίζω και πολλά από αυτά. Όμορφα, πολύ όμορφα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και ελπίζουμε να έρθει. Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Να έρθει ο κόσμος, γιατί είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας που πρέπει να το γνωρίζουμε και αυτό. Σιγά-σιγά να τα φωτίζουμε όλα τα κομμάτια της ιστορίας μας.